Την πρόταση του Υπουργείου Παιδεία για επιπρόσθετη ανάγκη σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε τα σχολεία να στελεχωθούν πλήρω κατά τη νέα σχολική χρονιά, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η απόφαση θα προωθηθεί αμέσω στην Βουλή για τελική έγκριση μέσω συμπληρωματικού προπολογισμού. Τα σχολεία μα μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία του πλήρω στελεχωμένα, με ασφάλεια, έχοντα όλο το εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο στη διάθεσή του. Ο αριθμό των νέων θέσεων δεν έγινε μέχρι στιγμή γνωστό, κάτι ωστόσο που αναμένει να γίνει το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, ύστερα από μια σειρά διαβουλεύσεων που θα έχει ο αρμόδιο υπουργό με τι εκπαιδευτικέ οργανώσει. Ενδεχομένω να είναι κάποιοι οι οποίοι θα ήθελαν μεγάλε αναταραχέ στο χώρο τη εκπαίδευση και να δημιουργούσαν το ανάλογο κλίμα. Εμεί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία και με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μα. Είμαι βέβαιος ότι θα διαψεύσουμε όσους μιλούσαν για αναστάτωση στον χώρο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Κώστα Καδί, η πρόταση του Υπουργείου του στηρίχθηκε στι τεκμηριωμένε ανάγκε και τα δεδομένα που προκύπτουν από τον αριθμό των μαθητών στην κάθε βαθμίδα. Κάλεσε ταυτόχρονα εκπαιδευτικέ οργανώσει, κόμματα και φορεί που εμπλέκονται στον τομέα τη εκπαίδευση να συνεργαστούν με το Υπουργείο Παιδεία για διασφάλιση τη σωστή λειτουργία των σχολείων.